Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Ποιητική Ανθολογία. Ακόμα μία φιλοξενούμενη μέσα από την εκπομπή μας σήμερα, με την οποία θα τρέξουμε μέσα από τους δρόμους της ποίησης, με απαγγελία και με δικά της συγγράμματα, τα οποία θα μας απαγγείλει σήμερα μέσα από την εκπομπή μας και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά, ευχάριστη συντροφιά και να απολαύσετε πραγματικά την ποίηση. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Αθηνά Κώστα που είναι σήμερα μαζί μας. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Έχει λίγο καιρό να σας δούμε από την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία μαζί να ακούσουμε κάποια ποίηματα. Τι καλά θα μας έχετε ετοιμάσει και τι θα απαγγείλουμε σήμερα. Φέρα αρκετές απαγγελίες που ελπίζω να αρέσουν σε όλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μιλούσαμε και πριν αρχίσουμε την εκπομπή, τον τελευταίο καιρό ασχοληθήκατε λίγο με ποίηματα που αφορούν και την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύπρο. Ναι. Να αρχίσουμε από εκεί τότε. Okay, εντάξει. Το πρώτο ποίημα είναι ο πενταδάχτυλος. Θα απαγγείλω τον πενταδάχτυλος. Ο πενταδάχτυλος. Σε βλέπω, πενταδάχτυλε, με υψωμένο χέρι, με ματωμένο το κορμί, από εχθρού μαχαίρι. Όλο ζητάς βοήθεια, ελπίζεις με καρτέρι και πονεμένο μήνυμα μου στέλνεις με τα γέρι. Σέρνεις με πόνο στην καρδιά τις ανοιχτές πληγές σου που άνοιξαν στα στήθη σου και στις βουνοπλαγιές σου. Κοιτάς με βλέμμα θλιβερό την όμορφη κερίνια τη σκλαβωμένη κόρη σου που πνίγεται στο κύμα. Στο κύμα που ματώθηκε με αίμα τον παιδιό της, στο δάκρυ που εχύθηκε στον άδικο χαμό της. Θρυνούν τα πάντα γύρω της, μαζί τους όλη πλάση. Όλα τα πλάκωσε η σκλαβιά, σκότος τα έχει σκεπάσει. Κερίνια πενταδάχτυλε, άκου το μήνυμά μας, μέσα στα στήθια μας βαθιά, υπάρχει σπίθα, πυρκαγιά, ένας ο στόχος, λευτεριά, είναι το σύνθημά μας. Το ωραίο αυτό ποίημα το έχει γράψει ο αγαπητός ποιητής της παροικίας μας, ο κύριος Ειρήναρχος Στεφάνου. Και αγαπητός συνεργάτης της εκπομπής μας εδώ, της ποιητικής ανθολογίας. Πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον κύριο. Συγχαρητήρια και από εμάς τον Ειρήναρχο που έγραψε ένα ποίημα για το μεταδάχτυλο. Ένα σημείο αναγνώρισης της Κύπρου, όχι μόνο για τον τόπο μας, για τον νησί μας, αλλά και για τους επισκέπτες που το βλέπουν από μακριά. Και ένα σημείο συγκίνησης για όλους εμάς που νοσταλγούμε να δούμε ελεύθερο τον πενταδάχτυλο μια μέρα. Πράγματι, αυτό είναι. Και τι θα μας και τώρα ένα πολύ μικρό βήμα δικό μου αυτό. Οι δυο μου πατρίδες, Λονδίνο μου πανέμορφο και πολύ αγαπημένο, που έχεις πανέμορφα βουνά, πάρκα και μουσεία, παλάτια όμορφα ψηλά και ταντελένιους πύργους. Λονδίνο μου, σε αγαπώ και όλη η παροικία, γιατί μας έδωσε δουλειές. Δουλέψαμε και το μυαλό και γίναν Κύπροι πολλοί γιατροί και δικηγόροι. Τώρα, Λονδίνο μου, σε αγαπώ, όπου κι αν πάω, όπου κι αν έρθω, πάντα θα σε θυμάμαι. Τον Τάμεσιν τον ποταμό, την Ταντελένιαν τη βουλή και το Ματάμ του Σο. Τώρα στην Κύπρο έφτασα, στην πρώτη μου πατρίδα και αυτή έχει ομορφιές και χάρες πουμπερίσχες, τον ομορφό της το γυαλό, τον καθαρόν αέρα, τον ήλιο που είναι το φάρμακο για μας όλους τους ξένους. Κάθε καντούνι και κλεισιά ο κόσμος να πηγαίνει, να προσκυνά, να γονατά της Παναγιάς την ευλογία να έχει. Οι δύο μας πατρίδες λοιπόν, ναι. Το Λονδίνο που κατοικούμε σήμερα και η Κύπρος μας, η Λεμεσός μας που κατοικούσαμε πριν.
για όλο τον κόσμο που έχει κατοικήσει σε δύο πατρίδες ή αν θέλετε που έχει μεταναστεύσει σε δεύτερη πατρίδα, τον εμπνέει η σκέψη των δύο πατρίδων και πάντα, παρόλο που επισκέπτονται και την ιδιαίτερη τους πατρίδα, θαυμάζουν και αγαπούν και την τωρινή τους κατοικία, να και πούμε, Αθηνά. Πατρίδες, πράγματι. Και τι άλλο θα μας πεις στη συνέχεια? Ο Δήμος και το Καριοφύλλι, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Γέρασα, μωρές παιδιά, 50 χρόνια κλέφτης. Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα που εσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψε η καρδιά μου, βρύση το αιματόχισα, στα λαματιά δε μένει. Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Κόψτε κλάρι από το λόγκο, να είναι χλωρό και δροσερό και να είναι ανθούς γεμάτο. Και στρώστε το κρεβάτι μου και βάλτε με να πέσω. Ποιος ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει, κι αν ξεφυτρώσει πλάτανο στον ίσκιο του από κάτω, θα έρχονται τα κλεφτόπουλα, τα άρματα να κρεμάνε, να τραγουδούν τα νιάτα μου και την παλικαριά μου. Κι αν κυπαρίσει όμορφο και μαύρο φορεμένο, θα έρχονται τα κλεφτόπουλα, τα μήλα μου να παίρνουν, να πλένουν τις λαβωματιές, το δήμο να σχορνάνε. Έφαγε φλόγα τα άρματα, η χρόνη την ανδριά μου, ήρθε και μένα η ώρα μου, παιδιά μου μη με κλάψτε. Τ' ανδριωμένο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. Σταθείτε εδώ τριγύρω μου, σταθείτε εδώ σημά μου, τα μάτια μου να κλείσετε, να πάρετε την ευχή μου. Κι αν από σας το νιώτερο, ας ανεβεί τη ράχη, ας πάρει το ντουφέκι μου, τάξιο μου Καριοφύλλι, και ας μου το ρίξει τρεις φορές, και τρεις φορές ας σκούξει. Ο γέροδημος πέθανε, ο γέροδημος πάει. Θα να στενάξει λαμπαδιά, θα να βογγίσει ο βράχος, θα βαργομήσουν τα στενά, οι βρύσες θα θολώσουν και τα γεράκια του βωνού, όπου περνά δροσάτο, θα ξεψυχήσει, θα σβηστεί, θα ρίξει τα φτερά του. Για να μην πάρει τη βοή κι άθελά του και τη φέρει, και την εμαθεί Όλυμπος και την ακούσει Πίνδος, και λιώσουνε τα χιόνια του και ξεραθούν οι λόγκοι. Τρέχα παιδί μου γρήγορα, τρέχα ψηλά στη ράχη και ρίξε το ντουφέκι μου στον ύπνο μου επάνω. Θέλω για ύστερη φορά να ακούσω τη βοή του. Έτρεξε το κλεφτόπουλο σαν να ήταν ζαράδι ψηλά στη ράχη του βουνού και τρεις φορές φωνάζει. Ο γέροδημος πέθανε, ο γέροδημος πάει. Και εκεί που αντιβούσανε οι βράχοι τα λαγκάδια, ρίχνει την πρώτη του φεκιά και έπειτα δευτερώνει. Στην τρίτη και στην ύστερη, τάξιο το Καριοφύλλι, βροντά, μου γκρίζει σαν θεριό, τα σώθηκα του αγγίζει. Φεύγει από τα χέρια, σέρνεται στο χώμα λαβωμένο, πέφτει από του βράχου τον γκρεμό, χάνεται, πάει, πάει. Άκουσε ο Δήμος τη βοή μες στο βαθύ τον ύπνο. Τα χνά του χείλια γέλασαν, εσταύρωσε τα χέρια. Ο γέροδημος πέθανε, ο γέροδημος πάει. Τ' ανδριωμένου η ψυχή του φοβερού του κλέφτη με τη βοή του του φεκιού στα σύγνεφα παγιέται. Αδέλφια αγκαλιάζονται, χάνονται, σβήνονται, πάνε. Κυρία Αθηνά, το έχει μια ιδιαίτερη έκφραση και ένα ιδιαίτερο τρόπο να απαγγέλει. Έναν τρόπο για τον οποίο είναι γνωστή εδώ στην παροικία του Λονδίνου. Και απαγγέλει πολύ ωραία και πολύ ζωντανά και φαίνεται ότι αισθάνεται αυτά τα οποία διαβάζει και συγκινείται για αυτά τα οποία διαβάζει. Ακούσαμε λοιπόν το Δήμο και το Καριοφύλλι. Αυτός είναι ο θάνατος του Ανδριωμένου. Ναι, ναι, μάλιστα. Αυτό είναι.
Μάλιστα. Να ακούσουμε το επόμενο. Είναι γνωστό ότι απαγγέλλεται σε διάφορες εκδηλώσεις και τελετές εδώ που γίνονται στην παροικία και είστε γνωστοί γι' αυτό, να το πούμε, να θυμίσουμε λίγο και στους φίλους τηλεθεατές ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τους συγκινεί ιδιαίτερα και η απαγγελία και η ποίηση και όλα αυτά που εκφράζουν και που δηλώνουν τον πολιτισμό μας. Να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο. Κάτι. Είναι το επόμενο. Ο γυρισμός του ξενιτεμένου και αυτό είναι δημοτικό τραγούδι. Ερώδησε η Ανατολή και ξημερώνει η Δύση. Γλυκοχαράζουν τα βουνά και αυγερινός τραβιέται. Πάνε τα πουλάκια στη βοσκή και οι λιγερές στη βρύση. Βγαίνω κι εγώ κι ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου. Βρίσκω μια κόρη που πλένε σε μαρμαρένια γούρνα. Την χαιρετώ, δεν μιλά. Της κραίνω, δεν μου κραίνει. Κόρη, για βγάλε μου νερό την καλή μοίρα να έχεις, να πιω κι εγώ κι ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου. 40 σίκλες έβγαλε, στα μάτια δεν την είδε. Και πάνω στη 42 τη βλέπει δακρυσμένη. Γιατί δακρύζεις λιγερή και βάρια να στενάζεις. Μην απεινάς, μην αδιψάς, μην έχεις κακή μάνα. Μη τε πεινώ, μη τε διψώ, μη τε έχω κακή μάνα. Τον άντρα μου έχω ξενιτιά και λείπει 10 χρόνια. Μ' ακόμα 2 τον καρτερώ, στους 3 τον παντεχαίνω. Κι αν δεν έρθει και δεν φανεί, καλόγρια θα γίνω. Θα πω σε έρημο βουνό να χτίσω μοναστήρι και στο κελί θα ασφαλιστώ και να μαυροφορήσω. Κίνον τον τρώει ξενιτιά και με τα μαύρα ράσα. Κόρη μου, ο άντρας σου επέθανε, ο άντρας σου εχάθη. Τα χέρια μου τον κράτησα, τα χέρια μου τον θάψα. Ψωμί κερί του μοίρασα και είπε να μου τα δώσεις. Ψωμί και ρίκια μοίρασες, διπλά να σου τα δώσω. Κόρη, εγώ είμαι ο άντρας σου, εγώ είμαι ο καλός σου. Ξένε, κι αν είσαι ο άντρας μου, κι αν είσαι ο καλός μου, πες μου σημάδια της αυλής και τότε θα πιστέψω. Έχει μιλιά στην πόρτα σου και κλίμα στην αυλή σου. Κάνεις τα φύλλη ροζακή και το κρασί μοσχάτο. Κι όποιος το πει δροσίζεται και πάλι αναζητά το. Αυτά είναι σημάδια της αυλής, τα ξέρει ο κόσμος όλος. Διαβάτησή σου πέρασες, τα είδες και τα λες. Πες μου σημάδια του σπιτιού και τότε θα πιστέψω. Ανάμεσα στην κάμαρα χρυσό καντήλι ανάβει και φέγγι σου που ντύνεσαι και πλέκεις τα μαλλιά σου. Και φέγγει τις γλυκές αυγές που τα καλά σου βάζεις και ανάμεσα στα στήθια σου μαύριν ελιάν εμπόκεις. Ξένε μου, εσύ είσαι ο άντρας μου, εσύ είσαι ο καλός μου. Αυτό είναι. Ο γυρισμός του ξεριζωμένου. Ναι. Αυτοί που φεύγουν για διξενιτιά και συνήθως όσοι μένουν να τους περιμένουν, περιμένουν με τα χρόνια και αδειμονούν πότε θα τους ξαναντικρίσουν. Ναι. Τι θα ακούσουμε στη το συνέχεια, επόμενο, τι ακολουθεί. Τη μάνα του Χριστού, Κώστα Πάρναλη. Α, πως είχα σε μάνα και εγώ λαχταρίσει, ήταν όνειρο και μην εστάχτη και πάει. Σαν και τα άλλα σου αδέρφια να σε είχα γεννήσει και από δόξες μακριά, μακριά και από μίση. Ένα κόκκινο σπίτι σε αυλή με πηγάδι και μια δράνα γιωμάτη, τσαμιά και χρυμπάρι. Νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδυ, το χρυσό σιγαλό και γλυκό σαν το λάδι. Κι αμ' άνοιγες στην πόρτα, με πριόνια στα χέρια, με τα ρούχα γεμάτα, ψηλό ροκανίδι, άσπρα γένια, άσπρα χέρια, να ανασένει βαθιά του κέδρου τα γέρι. Κι αφού λίγο σταθείς και το σπίτι γεμίσει, τον καλό σου πατέρα και αφέντη χαιρετήσεις, η ακριβή σου να βγαίνει, νερό να σου χύσει, ο ανυπόμονος δείπνος με γέλια να αρχίσει.
Κι ο εκατόχρονος θάνατος θα φτάνε μέλι και πολλά φύτρα θα άφηνες, τέκνα και αγκόνια. Καθενού και κοπάδι, χωράφι και αμπέλι, το εργαστήρι εκείνου που την τέχνη σου θέλει. Κατεβάζω στα μάτια τη μαύρη ομπόλια για να πάψει κι ο νους με τα μάτια να βλέπει. Ξεφαντώνουν τα ειδόνια στα γύρω περιβόλια, λεμονιά σε κυκλώνει, λεπτή μοσκοβόλια. Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γιέ μου καλέ μου, άνοιξη μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις. Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιέ μου, δεν μιλάς, δεν κοιτάς, πώς μαδιέμαι γλυκέ μου. Καθώς κλαίω, σαν μου παίρνουν το τέκνο, ξεφωνάζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. Στείλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα, τρέχουν αίμα τα στήθια που βίζαξες γάλα. Πόσα δύναμη στάθηκε, τόσο η καρδιά σου δολερά ξεσηκώσανε τάγναμα πλήθη. Κι όσον ο ήλιος να πέσει και να έρθει το δίλης, το σταυρό σου καρφώσαν οι οχτροί σου κι οι φίλοι. Μα γιατί να σταθείς, να σε πιάσουν, και ακόμα σα ρωτήσανε, ποιος ο Χριστός, τι είπες, να με. Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα, 30 χρόνια παιδί μου και δεν σε έμαθα ακόμα. Για τη μητέρα του Χριστού, το σκεφτόταν, ναι, για το παιδί της. Το επόμενο είναι το σπίτι μου και αυτό είναι δικό μου. Mm-hmm. Άνοιξα το καντζέλι μου να μπω μες στην αυλή μου. Εφώναξα της μάνας μου, μα απάντηση δεν πήρα. Είδα τα ούλα σκοτεινά, ούλα μανταλωμένα. Ο κήπος ο λάνθιστος, οι μυρωδιές, τα γιασεμιά, τα κρίνα και τα ρόδα. Τα δέντρα μαράνθηκα, τα φύλλα κυτρινίσα, και τα σταφύλια κρέμουνταν ούλα μαραντζιασμένα. Ξαναφωνάζω, άμανα, άνοιξε μου την πόρτα, κι εγώ σε άκουσα δειλά να με καλεί στον τάφο. Έλα κοντά μου, κόρη μου, στον τάφο μου απάνω, να σε δει ψυχούλα μου που ήρθες που τα ξένα, να ανάψεις το καντήλι μου και να χαρώ με σένα. Αυτό αναφέρεται όταν λέμε στο σπίτι σου, ναι. Αθηνά μου, στη Λεμεσό ή στην Πάφο. Στο χωριό το πατρικό μου ήταν μετά το θάνατο της μητέρας μου, που μου έδωσε ο αδερφός μου το κλειδί και πήγα και ήταν όλα ανάποδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ιδιαίτερες στιγμές και ναι. Συγκινητικές, γιατί δεν περίμενες να αντικρίσεις αυτή την εικόνα. Πραγματικά. Να ακούσουμε το επόμενο. Το επόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο δημοτικό, το γιοφύρι της Άρτας. Το ατέλειωτο. Το ατέλειο. Όλα είναι μεγάλα τα βήματα. Mm-hmm. Το γιοφύρι της Άρτας. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Γιοφύρι είναι θεμέλιωνα στη Άρτας το ποτάμι. Όλοι οι μερείς το χτίζανε, το βράδυ εκρεμιζιόταν. Μυρολογούν οι μάστοροι και κλαίνουν οι μαθητάδες. Αλίμονο στους σκόπους μας, κρίμα στις δουλεψιές μας. Ολημερείς να χτίζουμε, το βράδυ να κρεμιέται. Πουλάκι, εδιάβη και έκατσε, αντίκριστο ποτάμι. Δεν εκελάδε σαν πουλί, μηδέσα χελιδόνι. Παρά εκελάδη και έλεγε, ανθρώπινη λαλίτσα. Αν δε στοιχιώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στοιχιώνει. Και μη στοιχιώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, που έρχεται αργά τα ποταχή και παρόρα το γιώμα. Τ' άκουσε ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει, πιάνει, μηνάει τις λιγερίς με το πουλί τα ειδώνει, αργά ντυθεί, αργά λαχτεί, αργά να πάει το γιώμα, αργά να πάει και να διαβεί τη σάρτα στο γιοφύρι. Και το πουλί παράκουσε και αλλιώς σε πήγε και είπε, αργάντη σου, αργάλαξε, αργά να πάει στο γόμα, αργά να πας και να διαβείς τη σάρτα στο γιοφύρι.
Να την έκαι ξανά φανεν από την άσπρη στράτα. Την είδε ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά τους χαιρετά και από κοντά τους λέει. Γεια σας, χαρά σας μάστοροι και εσείς οι μαθητάδες. Μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαριοσμισμένος. Το δαχτυλίδι του πέσε στην πρώτη την καμάρα. Και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να βρει. Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ θα μπω και εγώ θα βγω το δαχτυλίδι να βρω. Μη δε καλά κατέβηκε, μη δε στη μέση πήγε. Τράβα καλέμ τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα. Κι όλο τον κόσμο ανέγυρα και τίποτα δεν ήβρα. Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη. Παίρνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μεγαλήθο. Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας. Τρεις αδελφάδες είμαστε κι τρεις κακογραμμένες. Η μια χτίσε το Δούναβι κι η άλλη τον Αφράτη. Κι εγώ η πιο στερνότερη τη Σάρτα στο γιοφύρι. Ως τρέμει το καριόφυλλο να τρέμει το γιοφύρι. Κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα να πέφτουν οι διαβάτες. Κόρη, το λόγο να άλλαξε κι άλλη καταραδώσε που έχεις μονάκριβο αδελφό μιλάκι και περάσει. Κι αυτή το λόγο να άλλαξε κι άλλη καταραδίνει. Αν τρέμουν τα άγρια βουνά να τρέμει το γιοφύρι κι αν πέφτουν τα άγρια πουλιά να πέφτουν οι διαβάτες. Τι έχω αδελφό στη ξενιτιά, μιλάχη και περάσει. Το γιοφύρι της Άρτα. Το γιοφύρι της Άρτα, ναι. Τη μέρα να χτίζεται, ολημερής να χτίζεται και τη νύχτα να χαλιέται. Ναι. Μάλιστα, μέσα από την ιστορία μας, την ελληνική μας ιστορία, ναι, και την μυθολογία. Ναι. Ωραία. Και πάμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, πιστεύω να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο ποίηματα. Πόσο χρόνο, ακόμα δύο ποίηματα έχουμε χρόνο. Η καρδιά της μάνας. Ένα παιδί, μοναχοπέδι, αγόρι, αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη. Δεν αγαπώ εγώ, του λέει τα παιδιά, μ' αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά, να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει. Και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει και πέφτει αυτός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο γιος και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να του λέει «Εχτύπησες αγόρι μου» και κλαίει. Αυτό. Πάντοτε η μάνα, ναι, η μάνα, της έβγαλε την καρδιά. Ό,τι και να της κάνει το παιδί της, ποτέ δεν το ρίχνει το παιδί της, πάντα δεν το εγκαταλείπει και πάντα είναι δίπλα του. Και όταν κινδυνεύει, αυτή θα τρέξει να δώσει και τη ζωή της ακόμη. Πράγματι. Έτσι δεν είναι? Πράγματι, η μητέρα είναι μητέρα πάντα. Και το τελευταίο είναι η τουρκική εισβολή του Κώστα Μόντι. Την άνοιξη ποιος πρόδωσε νησί μου περιστέρι. Στην άνοιξη ποιος τόλμησε και σήκωσε το χέρι. Την άνοιξη ποιος σταύρωσε νησί μου και Παρίσι. Και έγειρε και σταμάτησε η Ανατολή στη Δύση. Όση χαρά μας χάρισες κι ως όνειρο και ελπίδα, τόσον καημό μας πότισες, μικρή γλυκιά πατρίδα. Στα τρίστρατα σ' απέθεσαν στα βρώμικα παζάρια, οβρί το αίμα σου ρούφηξαν και σ' έπαιξαν στα ζάρια. Θρυνώ των πενταδάχτυλων των Τούρκο πατημένο, θρυνώ τα μουστακο παιδί τα δίχω σκοτωμένο. Οι μάνες κλαίν τους που χάσα και ποιοι να τις τους δώσουν, αλλά δεν τους απέμεινα μαλλιά για να τα ξεριζώσουν. Έφυγα φέτος οι γερανοί, δεν έμεινα στον τρίγο, εγώ όμως χάρη το χαδιό με ποιαν καρδιά να φύγω. Καρδιά που πριν δε λύγησες, πώς τόσο μ' διαλυγίζεις. Καρδιά που δεν με απέλπιζες, πώς τόσο με απελπίζεις. Τόσο καίμα μου φόρτωσα, που πώς να το σηκώσω. Τέτοιο μαχαίρι στην καρδιά, πώς να το ξεκαρφώσω. Όμως, ελπίδα και λαϊδά, μικρόπουλα και ελπίδα, πώς η αδούλωτη βαθιά, μες στην καρδιά πατρίδα.
Μικρόπουλη στο τρίπυλο, μικρόπουλα και εντός μου. Η Ρωμιοσύνη είναι φιλή, συνόκερη του κόσμου. Σαν την οχιά σηκώνεται, σαν πέλαγο φουσκώνει. Ένα κεφάλι αντισκοπεί, διπλό αλοφυτρώνει. Ο ποιητής της ιδιαίτερης μας πατρίδας, ο Κώστας Μόντης, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας έφερε και στο τέλος της εκπομπής, αναφέρεται στην τουρκική εισβολή και βέβαια πάντοτε γραφικός, λυρικός, αλλά και δραματικός για τα γεγονότα που έπληξαν το τραγικό νησί μας. Να ευχαριστήσουμε την φιλοξενούμενη μας που ήταν σήμερα η Αθηνά η Κώστα, για την απαγγελία και για τα ποίηματα που έγραψε η ίδια, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε πάντα να έχουμε την ευκαιρία να ανανεώνουμε το ραντεβού μας και να ακούμε οτιδήποτε καινούργιο έχετε να μας απαγγείλετε, κυρία Κώστα. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τους φίλους τηλεθεατές για την προσοχή τους μέσα από αυτό το μισάωρο της εκπομπής μας Ποιητική Ανθολογία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, ερχόμενη Τρίτη, στις 8 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά.